Οι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 2014 είναι ένας σκληρός και αντικοινωνικός προϋπολογισμός που είναι βέβαιο πως θα αναθεωρηθεί προς το χειρότερο, μιας και η Τρόικα απαιτεί να καταπιεί εισοδήματα, σπίτια και δημόσια περιουσία με την αμέριστη φυσικά συνένεσή σας, άσχετα με το τι διαλαλούν τα δελτία των 8. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και εδώ και έξω που πιστεύουν πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει όμως εναλλακτική λύση. Απλά είναι σε άλλη κατεύθυνση που μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς έχει και τη βούληση αλλά και το αντίστοιχο ήθος για να μπορέσει να την εφαρμόσει. Στον προϋπολογισμό του 2014 έχει συμβολή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε αυτή την πολιτική και στο περιβόητο πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο προϋποθέτει, εκτός των απολύσεων και των περικοπών, την αποστέρηση του πληθυσμού από τα κοινά αγαθά και την εκποίησή τους σε επιχειρηματίες. Γιατί πλεώνασμα επιτυχημένο δεν υπάρχει. Χωρίς τη διείσδυση του καπιταλισμού, χωρίς τη διείσδυση των αγορών, λέτε εσείς, σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν είχε θέση, όπως το νερό, η ενέργεια, τα δάση. Η φαπαργή δηλαδή του ότι ήταν κοινό μέχρι χτες και παραχώρησή του στο κεφάλαιο δωρεάν. Όταν δεν αφήσεις τίποτα δημόσιο και διώχνεις τους ανθρώπους που υπηρετούν την κοινωνία, τότε φυσικά έχεις πλεώνασμα. Όπως φαίνεται λοιπόν και από τους πίνακες που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπάρχει ξεκάθαρα μεγάλη μείωση στη χρηματοδότηση κατά 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, όπως αναφέρεται και στο κείμενο και στην εισηγητική έκθεση για το Πράσινο Ταμείο, το υποτιθέμενο εργαλείο χρηματοδότησης για το περιβάλλον, όλα τα χρήματα που εισραίουν εκτός από 1-2,5% για λειτουργικές ανάγκες πηγαίνουν στους δανειστές. Και πού πάνε τα χρήματα που φαίνονται στον προϋπολογισμό για το Υπουργείο? Το λέει η ίδια εισηγητική έκθεση. Μόνο σε εποπτευόμενους φορείς και σε δήμους που έχουν διελιστήρια. Με δημόσιο χρήμα δηλαδή θα εφαρμόσετε περιβαλλοντικά, λέτε βέβαια, προγράμματα σε περιοχές με πολλά προβλήματα λόγω διελιστηρίων, προγράμματα μέσω δήμων που δεν ξέρουμε πού θα πάνε, με ποια πελατειακή λογική θα δοθούν και πόσες συνειδήσεις θα εξαγοραστούν για να εξυπηρεθούν αμαρτίες διαφόρων επιχειρηματιών και να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες των πολιτών. Οι δε στόχοι που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό για απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, για προώθηση εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, για νομοθετικές ρυθμίσεις για τις μεγάλες επενδύσεις σε δασικές εκτάσεις και για νομοθετικές παρεμβάσεις για απλούστευση διαδικασιών έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις και ούτω καθεξής, διαβάζονται αναγκαίοι, αλλά μεταφράζονται με τα νομοθετήματα που ψηφίσατε, αλλά και με άλλα που σκοπεύετε να ψηφίσετε, ως καταστροφική για το περιβάλλον. Το μόνο λοιπόν που προτίθεται να κάνει το ΙΠΚΑ είναι να διευκολύνει κάθε επέμβαση ιδιωτών επενδυτών όπου το θελήσουν και χωρίς κόστος προκειμένου να διευκολυνθεί η κερδοφορία τους. Και αυτοί οι σχεδιασμοί, βέβαια κυρίες και κύριοι βουλευτές, προκαλούν πολλές αντιδράσεις και τοπικά κινήματα πολιτών που ουσιαστικά απαιτούν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης και εναντιώνονται στις διαφόρων ειδών ληστρικές επενδύσεις που επιβάλλονται, ζητώντας επιπλέον δημοκρατία, την οποία φυσικά έχετε ξεχάσει. Και όχι μόνο έχετε ξεχάσει, αλλά χρησιμοποιείτε και βία και καταστολή για να επιβάλλετε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Θυμίζω τη Χαλκιδική, θυμίζω την Κερατέα, θυμίζω την Κρήτη, θυμίζω τον Πύργο πολύ πρόσφατα. Όμως κυρίες και κύριοι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό που λέτε για τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις σας. Είναι αυτό το γνωστό μνημονιακό λεξιλόγιο για να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Μεταρρυθμίσεις, κινητικότητα, διαθεσιμότητα, δηλαδή ξεπούλημα, απολύσεις, βαρβαρότητα. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσον αφορά τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως πολλές φορές έχουμε πει, θα προσπαθήσουμε αλλαγή πορείας και αλλαγή παραδείγματος για να επιτύχουμε έναν οικολογικό μετασχηματισμό μαζί με την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη και που είναι μακριά από τους δικούς σας νεοφιλελεύθερους μνημονιακούς ορίζοντες. Όπως μακριά σας είναι και η συλλογική δράση ακρογωνιαίος λήθος της δημοκρατίας. Δεν αδικώ τον κύριο Μουσουρούλη που δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Δεν έχετε αυτή την κοσμοθεωρία. Δεν την έχετε στα κόμματά σας. Δεν την έχετε στην κοσμοθεωρία σας. Τη θεωρείτε εχθρό. Εμείς λοιπόν, για να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες και να εξασφαλίσουμε ποιότητα περιβάλλοντος, θα εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική. Με δημόσιο εθνικό σχεδιασμό και δημόσιο κοινωνικό έλεγχο και συμμετοχή. Με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, με ενημερωμένη διοίκηση και με ενημερωμένους εργαζόμενους. Θα διαχειριστούμε το φυσικό πλούτο με τρόπο από δημόσιο, διαφανή και ενισχυτικό, ειδικά για τις ορεινές κοινότητες και την Ήπεθρο, δίνοντας και χρήματα γι' αυτό, αντί να τα στέλνουμε στη μαύρη τρύπα του χρέους.
Το θεσμικό αυτό πλαίσιο θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και θα ικανοποιεί τις άμεσες κοινωνικές ανάγκες σε αυτά τα πεδία. Δάση, νερά, παραλίες, φυσικοί πόροι είναι κοινά αγαθά που πρέπει να τα διαχειριζόμαστε σαν τέτοια και να αποτελούν όλα μαζί έναν αδιαίρετο και ενιαίο κορμό. Αυτό σημαίνει καμία ιδιωτικοποίηση στους κοινούς αυτούς πόρους και την κοινή αυτή κληρονομιά, που είναι τα συγκριτικά εξάλλου πλεονεκτήματα της χώρας μας και που μας προσφέρουν την πολυτέλεια να κάνουμε και αναπτυξιακές προτάσεις, εφόσον όλα αυτά διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα. Η αναδυναμή λοιπόν του πλούτου, που είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει, εξόχως περνά και μέσα από την πρόσβαση αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των κοινών αγαθών. Με νέους τρόπους, μέσα από κολεκτίβες και συνεταιριστικά σχήματα, ζητάτε συνεχώς παραδείγματα. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά και εμείς τα παρακολουθούμε. Για παράδειγμα, στη Βρετάνη, στην πόλη Λεμενέ, υπάρχουν φορείς, κινήματα και τοπική αυτοδιοίκηση που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και της ενέργειας, και συγκεκριμένα των ΑΠΕ και των υπηρεσιών. Και είχαν ως αποτέλεσμα, με βάση τέτοια συνεταιριστικά εγχειρήματα, και είχαν ως αποτέλεσμα, κλείνω κυρία Πρόεδρε, τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου τοπικού αναπτυξιακού υποδείγματος. Θέλουμε λοιπόν μια άλλη κοινωνική οργάνωση, συλλογική και με συνοχή. Και θέλουμε επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να πάρουμε πάλι εκείνο το δρόμο που μπορεί μια μέρα να οδηγήσει στην καλύτερη ζωή και την κοινωνική δικαιοσύνη, όταν με το καλό αποφασίσει ο ελληνικός λαός ότι με το να σας διώξει δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο παρά μόνο τις αλυσίδες του. Ευχαριστώ, κύριε.